Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει να ελέγχουμε τους ανθρώπους όχι για το βίο τους, αλλά για το δόγμα τους. Ού περί βίου, αλλά περί δόγματος να ελέγχεται, λέει. Βέβαια, ο έλεγχος και για την ζωή κάποιου όταν γίνεται δημόσια κάτι, επίσης χρειάζεται. Αλλά η ερώτηση είναι πώς να ελέγξουμε τη ζωή κάποιου όταν κινδυνεύει η πίστη. Ο άνθρωπος ο οποίος θα διορθωθεί, αδελφοί μου, αν δεν έχει ορθή πίστη, δεν θα διορθωθεί. Θα ελεγχθεί άσκοπα. Ο δε άνθρωπος ο οποίος με τον έλεγχο που θα του γίνει θα έχει ορθή πίστη, μετά θα μπορέσει να ελεγχθεί έτσι ώστε να αλλάξει. Όταν θεωρούμε κάτι δικό μας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το προφυλάσσουμε πάση θυσία. Ειδικά είναι κάτι έμψυχο. Μήπως δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Χριστό, δεν συμβαίνει το ίδιο με την Εκκλησία. Δηλαδή, πώς επιτρέπουμε στην Εκκλησία να γίνονται τα πάντα. Άρα δεν είναι η Εκκλησία. Και εν προκειμένου, σας μιλάω για τις καινούργιες συνήθειες, οι οποίες ενδεχομένως να ενταθούν, αλλά το παρήγορο είναι ότι γίνονται σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν είναι η Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι εκεί που είναι ο Χριστός, ακόμα και αν έχει πάει στο βουνό, αν έχει πάει στο χωριό, αν έχει πάει στον αγρό, αν έχει πάει στη θάλασσα, στο βυθό κάτω. Εκείνο είναι η Εκκλησία. Όταν υπάρχει αίρεση, τα ντουβάρια, τα αγιασμένα αν θέλετε, τα λείψανα που είναι μέσα σε αυτά και το μυστήριο που γίνεται, δεν έχει καμία προοπτική σωτηρίας. Δηλαδή, δεν σώζεσαι μέσω αυτών, ενώ ο ρόλος τους είναι να σωθείς μέσω αυτών. Γι' αυτό αδερφοί μου, να μην ξεχνιόμαστε, και επειδή τα αναγνώσματα της Κυριακής θα μας πούνε πάλι για τα σχίσματα και πάλι για τις αιρέσεις και πάλι για τους διαχωρισμούς μεταξύ των χριστιανών, να ξέρετε ότι είναι ένας πειρασμός μεγάλος, τον οποίο θα τον αντιμετωπίζουμε με ταπείνωση, έτσι ώστε να μην κάθονται μέσα μας οι κατηγορίες του κόσμου ότι ασχολούμαστε με το δόγμα και την πίστη και δεν κοιτάζουμε τους ανθρώπους. Ένας ο οποίος αγαπάει πραγματικά τον άνθρωπο θα τον στηρίξει να είναι στην αλήθεια. Αυτό θα είναι το πρώτο που θα κάνει. Μετά θα του δώσει να φάει και μετά θα σταθεί δίπλα του. Διότι αν όλα αυτά δεν γίνουν εν αληθεία, τότε δεν έχουν προοπτική σωτηρίας. Έχουν μόνο εδώ. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και το άλλο που λέει ο κόσμος και το συνηθίζει και τον αρέσει τελικά, όπως και οι νέες συνήθειες. Ενώ αυτή την περίοδο βλέπετε υπάρχει μία άνεση, ορισμένοι το έχουν κάνει πλέον μόδα και δεν το αφήνουν. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τώρα, ενώ υπάρχει εντολή να μην υπάρχει και το τηρούν αυτοί από μόνοι τους, δεν είναι παραβάτες? Όχι, δεν είναι, γιατί είναι του συστήματος και τους αρέσει η ανομαλία. Όποιος είναι ανώμαλος και του συστήματος δεν είναι παραβάτης, ακόμα και αν παραβαίνει το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Έτσι πάει αυτό. Γι' αυτό μετά πάνε στα δικαστήρια οι άνθρωποι, κηρύσσονται οι νόμοι αντισυνταγματικοί, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και εφαρμόζονται γιατί ο λαός γουστάρει, επιτρέψτε μου να πω. Και το γουστάρι δεν είναι έκφραση αργό, είναι κριτική έκφραση, διότι στην Κρήτη οι άνθρωποι δεν λένε μ' αρέσει, αλλά λένε γουστάρω. Γουστάρει την ανομαλία ο ανώμαλος λοιπόν. Γι' αυτό οι υπόλοιποι που είστε ομαλοί, μην χαλάτε την ησυχία σας. Συνεχίστε, ακόμα και αν όλοι γύρω σας κοροϊδεύουν και φωνάζουν. Αυτό για τον χριστιανό είναι, ξέρετε, βραβείο. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί λέει για τα κόμματα και τους χωρισμούς ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο κιόλας, 10 με 17 στίχο, έτσι ώστε να μείνει αυτό το κείμενο εις τον αιώνα και να αφορά και εμάς, ακόμα και φέτος, ακόμα και τώρα. Τι έλεγε λοιπόν εκεί στο πρώτο κεφάλαιο 10 με 17 στίχο, όταν γράφει για πρώτη φορά στους Κορινθίους
που ήταν μια εκκλησία δυνατή, αλλά και μια εκκλησία με πολλούς πειρασμούς, γιατί ήταν λιμάνι, είναι λιμάνι η Κόρινθος, και ξέρετε ότι μια πόλη είναι λιμάνι, είναι περισσότερο θα λέγαμε προσιτή η αμαρτία. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, 10 στίχους του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι το αυτό λέγεται πάντες. Το αυτό λέγεται πάντες. Και μη είναι εν ημίν σχίσματα. Είτε δε κατηρτισμένοι εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη. Να είστε λοιπόν δηλαδή ενωμένοι, φτιαγμένοι θα λέγαμε, τοποθετημένοι στον ίδιο λόγο, στην ίδια γνώμη, στην ίδια πίστη θα λέγαμε σήμερα. Εδηλώθη γάρμη περί ημών αδερφή μου υπό τον Χλώης, δηλαδή αυτόν που ήταν στην παρέα της Χλώης, που ήταν μια χριστιανή από την Κόρινθο, ότι έριδες εν ημίν εισί. Για να δούμε πόσο παλιό είναι αυτό το κείμενο. Υπήρχαν έριδες, διαχωρισμοί δηλαδή. Λέγω δε τούτο ότι έκαστος ημών λέει, καθένας από εσάς λέει, εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού, και ο καθένας είχε ένα κόμμα. Μου θύμισε αυτό μια σύνοδος του παλαιού ημερολογίου που μνημόνευε απευθείας τον Χριστό. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου μόνο Χριστού. Μπορεί, γίνεται. Γίνεται, διότι ξέρουμε ότι ο διάβολος που καταλαμβάνει αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο πατέρας της πλάνης και της ανομαλίας. Όλοι αυτοί που ανέφερα πριν ήταν οι μαθητές του Χριστού. Και τι γινότανε. Όταν κάποιος γνώριζε τον Χριστό μέσω του ενός και μέσω του αλλουνού, δεν έλεγε «Είμαι του Χριστού», αλλά έλεγε «Είμαι του Παύλου». Λάθος. Του Παύλου είσαι, γιατί προσέξτε, μην πάμε στο άλλο λάθος. Γιατί ο Παύλος είναι ο πατέρας, ο πνευματικός. Αλλά δεν είσαι του Παύλου, δεν λατρεύεις τον Παύλο. Κι όμως, κοιτάξτε στην πρώτη εκκλησία κιόλας πόσο εύκολο γινόταν αυτό. Και ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, με μέριστε ο Χριστός, γίνεται κομμάτι ο Χριστός λέει, ή μάλλον τον κάνατε εσείς κομμάτια. Μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών, να αυτό που σας έλεγα πριν. Εντάξει ο Παύλος, αλλά ο Παύλος δεν σταυρώθηκε για σας, σταυρώθηκε για τον Χριστό, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Ή στο όνομα του Παύλου βαπτίστητε, σε ποιο όνομα βαπτιστήκατε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος ήταν αυτός που σας πήγε μέχρι εκεί και σας κρατάει εκεί. Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδέν ημών εβάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων. Και αναγκάζεται να πει και την ώρα ότι ευχαριστώ το Θεό που δεν βάπτισε κανέναν από εσάς, παρά μόνο δύο. Βέβαια δεν είναι σωστό αυτό, δεν το λέει γιατί το πενεύεται, αλλά το λέει για να τονίσει ότι πράγματι ας πούμε καλύτερα να μην βάπτιζε ούτε αυτούς και τους δυο, εφόσον εσείς παρεξηγείτε. Η να μην της είπε ότι στο εμόν όνομα εβάφτισα, να τη λοιπόν η πλάνη, η οποία ξέρετε δεν φταίει αυτός που εκφράζει το όνομα του Χριστού. Φταίει αυτός ο οποίος το λαμβάνει με τον τρόπο τον οποίο το λαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι άλλο είναι ο παιδαγωγός εις Χριστόν και άλλο Χριστός, έτσι. Το δάσκαλος θα τον τιμήσει σαν δάσκαλο που σε οδήγησε στο Χριστό. Στο Χριστό θα τα δώσεις όλα, γιατί εκείνος τα έδωσε όλα για σένα. Ο δάσκαλος τα έδωσε σε σένα για τον Χριστό. Προσέξτε τη διαφορά. Ο Χριστός τα έδωσε σε σένα, μόνο για σένα. Ευχαριστώ τον Θεό λοιπόν, ναι, ή να μην της είπε ότι στο εμόν όνομα εβάφτισα. Εβάφτισα δε και το Στεφανά οίκον και ένα τρίτο σπίτι, οικογένεια. Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον εβάφτισα. Ούγαρ, απέστη λέει με Χριστός βαφτίζειν, αλλά ευαγγελίστε. Και προσθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ένας λόγος που δεν το έκανε αυτό είναι ότι δεν είναι ο ρόλος μου να βαφτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι, να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αφού το έχουμε ξαναπεί αδερφοί μου, και είναι και μια ευκαιρία να το τονίσουμε, τι γίνεται δηλαδή, όταν ο καθένας έχει το ρόλο του μες στην Εκκλησία, έτσι, όταν για κάποιο λόγο αφαιρέσουμε ένα ποσοστό του ρόλου του ενός και του προσθέσουμε να παίξει άλλο ρόλο, καλός μεν και αυτόν, δηλαδή καλός με την έννοια καλός ρόλος, τότε τι γίνεται απευθείας.
χάνει αυτό την δύναμη που έχει να μας δώσει. Να το πω πιο απλά. Όταν ένας στην εκκλησία μέσα έχει το χάρισμα να κηρύττει, πρέπει αυτό να κάνει μόνο. Αν το βάλουμε να μοιράζει και τρόφιμα, αν το βάλουμε να κρατάει και τα οικονομικά, αν το βάλουμε να σκάβει και το κήπο και να ποτίζει, τότε θα κάνουμε κακό στο κήρυγμα. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν και ο επόμενος, αν έχει καθήκον να ταΐζει τους άλλους και τον βάλουμε να κηρύξει, θα κάνουμε κακό στο κήρυγμα. Βλέπετε, το φαγητό ποτέ δεν παθαίνει κακό. Το κήρυγμα παθαίνει. Γι' αυτό λοιπόν ευαγγελίζεστε, αλλά ευαγγελίζεστε ούκ εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Έχω λοιπόν εγώ το καθήκον να ευαγγελίζομαι, να κηρύττω, όχι με τρόπους και συστήματα ρητορικά για να σας κερδίσω με τις εντυπώσεις, αλλά εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού, δηλαδή να μην χάσει την αξία του, να μην αδειάσει στην ουσία ο Σταυρός του Χριστού, έχοντας στηριχτεί ότι παραδείγματος χάρη εμφανίστηκε ένας άνθρωπος και μας γέλασε με τα ρητορικά σχήματα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτό γίνονταν στους αιρετικούς, έτσι. Έβγαινε ο Άριος, ήταν και ωραίος, μιλούσε στις πλατείες με ωραία λόγια, άιντε τα χαϊβάνια από πίσω. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει, εγώ δεν το έκανα έτσι, είπα απλά λόγια για να τα καταλάβετε. Τώρα μην με χαλάτε λέγοντας ότι ο ένας είναι το άλλο νου επειδή τον βάφτισε, ο άλλος είναι το άλλο νου επειδή τον πάντρεψε, θα λέγαμε σήμερα, ο άλλος επειδή είναι πνευματικός του κτλ. Κάνει ό,τι του λέει και δεν κάνει ό,τι του λέει ο Χριστός και ούτω καθεξής. Γι' αυτό αδερφοί μου, όταν έχετε, θα λέγαμε, τον ένα να τον τιμάτε και όταν έχετε τον άλλον, ο οποίος σας οδηγεί αλλού, να μην χωρίζεστε και γίνεστε κομμάτια. Βέβαια, έχω και την υποχρέωση σήμερα να αποστείλω ακόμα ένα μήνυμα εις τους αποτυχιστέντες ή εις τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον θεωρητικά δεν συσχηματίζονται με τον οικουμενισμό και με το κράτος, ας τα ακούσουν μερικοί, ότι δεν υπάρχει καμία ενότητα, έτσι. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του, μακάρι να είναι του Χριστού ο δρόμος, και δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να ενωθεί ούτε ο παραμικρός με τον παραμικρό. Είτε είναι αποτυχισμένος, είτε είναι γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός, είτε είναι αγωνιστής, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε επίπεδο στην αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε άξιοι της μοίρας μας, θα μπορούσαμε όχι να είμαστε περισσότεροι, δεν είναι θέμα ποσότητος, αλλά να είμαστε πιο ενωμένοι όλοι μαζί, να ζούμε δηλαδή όχι την ποσότητα, αλλά την ενότητα. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και δεν πρόκειται να γίνει, επιτρέψτε μου να πω, γιατί δεν υπάρχει η θεωρία, επαναλαμβάνω, της ανόρθωσης και της αναλαμπής της Ορθοδοξίας, είναι ένα ψέμα. Όσο πάμε μέρα με τη μέρα, πάμε στο χειρότερο. Δεν λέω ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μπορεί εσύ που με ακούς να γίνει σε μέρα με τη μέρα καλύτερος. Σου λέω ότι πάμε προς το χειρότερο. Δηλαδή, αν συγκρίνεις τέλος του 2022 πώς είναι τα πράγματα γενικότερα, θα δεις ότι πήγαν πολύ χειρότερα από το τέλος του 2021. Εσύ όμως, εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση και λειτουργώντας πνευματικά, μπορεί να ανέβηκες περισσότερο και να είσαι καλύτερος τώρα. Άλλο εκείνο. Διότι όπου είναι ένας ή δύο συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, εκεί είναι και ο Χριστός. Έτσι. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει και στο Ευαγγέλιο αυτή την Κυριακή, που είναι και η κοίμηση της Αγίας Άνης, έτσι, της Μητέρας Παναγίας, και έρχεται και η κοίμηση της ίδιας. Συμβαίνει λοιπόν το περιστατικό εδώ, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, το θυμούνται όλοι οι άνθρωποι, που έγινε αμέσως μετά την αποκεφάλιση του Ιωάννου του Προδρόμου, και ήτανε, να το πω έτσι να γεμίσει το στόμα μας, ο χορτασμός των 5.000 ανδρών και άλλων 5.000 γυναικών και άλλων 25.000 παιδιών. Για να δούμε πώς έγινε στο κατά Ματθαίον 14 κεφάλαιο, 14 με 22 στίχο. «Και εξερθών ο Ιησούς είδε πολύ νόχλων
και σπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτό. Βγήκε ο Χριστός στην πόλη, ή αν θέλετε στην ξηρά να το πω καλύτερα, γιατί ήταν με το καραβάκι μες στη λίμνη, και είδε πολύ κόσμο, όλοι άρρωστοι, όλοι αυτοί, και φυσικά μπροστά σε αυτό το θέαμα τι θα κάνεις, αμέσως θα βοηθήσεις. Και εκείνος είχε την απόλυτη εξουσία. Οψίας δε γενωμένης, όταν όμως πήγε να βραδιάσει, προσήλθαν οι μαθητές αυτού λέγοντες. Έρημος εστίν ο τόπος, ήταν δηλαδή στην παραλία θα λέγαμε, και η ώρα ήδη παρήλθεν. Πέρασε η ώρα λέει και δεν είμαστε πολύ μακριά από μια πόλη ή ένα χωριό. Απόρρισον τους όχλους, ή να απελθόντες εις τα σκόμας, αγοράσουν οι αυτοίς βρώματα. Διώξε λέει Κύριε τον κόσμο, να πάνε να φάνε. Λογικό έτσι, ανθρώπινο. Δεν μπορούμε να τους ταΐσουμε εμείς, όπου και σπου. Μιλάμε για, σύμφωνα με τους ερευνητές, για περίπου χοντρά-χοντρά 40.000 κόσμου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, ου χρειαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτοίς ημείς φαγήν. Δεν έχουν ανάγκη λέει να πάνε. Θα τους δώστε εσείς να φάνε. Σαν πως ήταν το πρώτο ακατάληπτο που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό να πω και ένα άλλο. Αν έχετε κάποιον δάσκαλο, ο οποίος σας λέει ακατάληπτα πράγματα, δηλαδή αυτά που δεν καταλαβαίνετε, να ξέρετε ότι εγγίζει προς τα εκεί. Έτσι. Η δε λέγους είναι αυτό. Ουκ έχουμεν όδε ή μη πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Τι να κάνουμε λέει, έχουμε μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε με αυτούς όδε. Και ξεκινάει το μεγάλο θαύμα, το πολύ γνωστό. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους, ξάπλωσανε. Έτσι όπως εκείνη την εποχή συνήθιζαν οι Ρωμαίοι να τρώνε ξαπλωτή. Τέλος πάντων, πικνίκεται αν θα πούμε εμείς, ξάπλωσαν οι άνθρωποι πρώτα. Δεν κουνήθηκε κανείς, προσέξτε τις λεπτομέρειες. Δεν τους είπε ελάτε να πάρετε. Πήγαν οι μαθητές και τους τάισαν. Τι θυμίζει αυτό, έλα μωρέ, πάρε και εσύ ένα διεύρο. Τάκ, το πετάμε μακριά. Λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψεις των ουρανών, ευλόγησε, έκανε την προσευχή του δηλαδή, στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και κλάσας, το κλάσας είναι από το ρήμα κλάου κλό, έτσι που σημαίνει κόβω, έδωκε τις μαθητές τους άρτους, είδε μαθητές της όχλης. Και εκεί όπως ήταν, βλέπετε, τι γινόταν. Αυτός έδινε, εκείνοι δίναν και κανείς δεν σηκώθηκε να πάει να πάρει. Είδε μαθητές της όχλης και έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Και τα κομμάτια, προσέχετε τη διαφορά, τα περισσεύματα των κλασμάτων, κομμένα ψωμιά ήταν, κομμένα ψάρια, αν έκοβε και το ψάρι, δεν ξέρω πώς γίνονται. Δεν αναφέρει, αν ήταν τα ψωμιά κομμένα μόνο, αναφέρει και τα ψάρια των κλασμάτων, λέει όλα. Μπορεί να κόβαν και τα ψάρια, στη μέση. 12 κοφίνους πλήρης, τα κοφίνια τα ξέρετε, ήταν, είναι κάτι πλεχτά έτσι, μακρουλά ή βαθιά, ανάλογα με την περίπτωση. Ό,τι και να ήταν, 12 κοφίνια γεμάτα περίσσεψαν, πάρα πολλά δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο που ήταν 12. Και ξαναναφέρει πάλι ο Ευαγγελιστής ότι οι εστίοντες ήταν άντρες, μάλλον όχι πρώτη φορά το αναφέρει, εμείς το ξέρουμε, οσοί πεντακισχύλοι χωρίς γυναικών και παιδιών. 5.000 άντρες σημαίνει ότι κουβαλούσαν οικογένειες μαζί, οι οποίες είχαν όχι ένα και δύο παιδιά και τρία, και την εποχή 4, 5, 6 και το καθεξής. Πολλοίς κόσμος έφαγε. Και ευθέως συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν. Μπείτε στο καράβι, να βγούμε πίσω, μέσα στη θάλασσα, μέσα στη λίμνη δηλαδή, έτσι, να πάμε στο απέναντι μέρος, δηλαδή να πάτε εσείς, και εγώ λέει, έως ο απολύσει τους όχλους. Μόλις διώξω τους ανθρώπους, μπορεί να παίρνουν την ευχή του, δεν ξέρω πώς κάναν τότε, μπορεί να κάνουν έτσι από μακριά, μπορεί να το χαϊδεύανε, μπορεί να τους χαϊδεύε, και σιγά σιγά, φαντάζομαι να το πω και αυτό, όλους τους χαιρέτησε για να φύγουν. Γι' αυτό είπε τους μαθητές, πάντε εσείς, γιατί θα αργήσω.
Αυτά τα λέω γιατί να ξέρετε τις λεπτομέρειες λίγο του πώς αναλύουμε το Ευαγγέλιο, διότι μετράει και πάρα πολύ η αναλογικότητα, δηλαδή η συνθήκη της εποχής, έτσι ώστε να ερμηνεύσεις ένα γεγονός. Σήμερα, ας πούμε, αν έλεγε κάποιος ήταν 5.000 άντρες, θα έλεγε και μια γυναίκα και ένα παιδί ήταν 15.000 όλοι. Α, όχι, εμείς ήταν χωρισμένοι και παραπάνω. Οπότε η γυναίκα έλειπε, σίγουρα. Και το παιδί μπορεί να μην ήταν. Τότε δεν ήταν έτσι, τότε ήταν όλοι παντρεμένοι σχεδόν, εκτός αν ήταν μικροί, με πολλά παιδιά. Τι να πω, αδερφοί μου, στο παρακάτω, στην παρακάτω συνάντηση που ο Χριστός λέει άλλα πράγματα, θα δούμε λιγότερο κόσμο, στην πιο κάτω πιο λίγο, στην πιο κάτω πιο λίγο και τελικά θα μείνει με δύο ανθρώπους. Γι' αυτό σας το λέω, μην αγχώνεστε για τον κόσμο. Στον κόσμο δώστε να φάει. Με καλοσύνη και χαμόγελο. Στον κόσμο πείτε μια καλημέρα, βαριά, γιατί τώρα όπως οι άνθρωποι είναι και μπολιασμένοι, μην σε κολλήσουν και τίποτα, και ο Θεός να φυλάει, να κατανοούμε τα λόγια του Ευαγγελίου και στους μικρούς, αυτό να δούμε λιγάκι. Προσπαθήστε και στους μικρούς να μεταφέρετε το πνεύμα, γιατί τα παιδιά μας τα χάνουμε. Και δεν τα χάνουμε γιατί υπάρχει πόλεμος ή υπάρχει αίρεση, τα χάνουμε τα ηλεκτρονικά, έτσι. Τώρα, οι Άγιοι των παιδιών είναι, να μην πω ονόματα και χαρακτηριστεί κάπως, τέλος πάντων, οι ήρωες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη και το κρίμα. Να είστε γεροί, να μην ξεχνάμε τον οικουμενισμό που σημαίνει αιώνιος αποχωρισμός από τον Χριστό, να είστε μακριά από αυτό, να φύγετε από τις εκκλησίες αν χρειάζεται, δεν είναι εκκλησίες αυτές. Άμα κοινωνάς εκεί το κάνεις μόνο για ψυχολογικούς λόγους, νομίζεις ότι κάτι κάνεις, δεν κοινωνάς τον Χριστό, γιατί ο Χριστός απέχει από εκεί. Κοινωνάω, λέει, το σώμα του και το αίμα του. Ναι, αλλά δεν κοινωνάς τον Χριστό, έτσι, γιατί δεν τον πιστεύεις αληθινά, ή αν τον πιστεύεις αληθινά, συγκοινωνείς με ανθρώπους που δεν τον πιστεύουν αληθινά και όχι από άποψη. Αυτή από φρόνημα. Εσύ μπορεί από άποψη να λες εκείνο το άλλο. Εκείνοι όμως είναι οι ιστρούκτορες. Γι' αυτό να ξέρεις, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και όπου και να είσαι, κάτσε στο σπιτάκι σου, κάνε την προσευχή σου και όταν βρεις ευλογημένους ανθρώπους, ιερείς και επισκόπους που είναι ορθόδοξοι, τότε να πας να κοινωνήσεις. Να προσεύχεται και υπέρ αγγέλου και ο Θεός να σας κάνει αγγέλους. Αμήν.